Το πρόβλημα που έθιξα στο προημερησία στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το θέμα των διαβάσεων. Πραγματικά νομίζω ότι έχω γίνει γραφικός με το θέμα του διαβάσεων. Το έχω πει εγώ συγκεκριμένα τουλάχιστον 4-5 φορές από το, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019. Το έχουν αναφέρει και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τόσο της διάβασμας παράταξης όσο και άλλων παρατάξεων. Και η απάντηση είναι πάντα η ίδια. Ότι, δηλαδή ότι η διαγράμμιση θα γίνει με βάση την οτοπία που έχει δώσει ο Δήμος και την τρέχουσα σύμβαση, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε στην πράξη τίποτα. Οι διαβάσεις σε πάρα πολλά κεντρικά σημεία δεν φαίνονται καν, τις γνωρίζουμε εμείς σε Δραμηνή, γιατί ξέρουμε περίπου που είναι. Κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει από Δράμα δεν πρόκειται να δει τη διάβαση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει μια, είπα στους δημοτικούς συμβούλους, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα όλου του δημοτικής αρχής. Ναι, άμα και όλων του Δήμου Δράμας, δηλαδή, όλων των κατοίκων, των επισκεπτών. Ναι, άμα σας ενοχλεί αυτό, γιατί εμένα με ενοχλεί και ως δημοτικό σύμβουλο και με νιώθω ντροπή, γιατί με πιάνουν πάρα πολύ καθημερινά συμπολίτες μας και μου λένε αυτό το χάλι με τις διαβάσεις. Με τις δυσμένες διαβάσεις, θα λέγαμε, απλά λόγια. Δεν φαίνεται καμία διάβαση. Από τότε που είμαι εγώ τουλάχιστον δημοτικό σύμβουλο, λέω από το 2019, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αυτό που υπόθηκε χθες ως απάντηση είναι ότι πάλι ότι είναι το συγκεκριμένο κονδύλι στην οδοποιία που έχει πάρει ο εργολάβος και περιμένουν να εκτελεστεί, αλλά ότι επειδή έβριχε κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών δεν μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη εργασία. Τώρα θα μου πείτε, μιλάμε για μια περίοδο τουλάχιστον 2,5 ετών, δεν τρέχει προφανώς 2,5 συνεχόμενα χρόνια, πολλές φορές είχε την ευκαιρία ο Δήμος. Ας αναμένουμε και αυτό το καλοκαίρι να δούμε, ακόμη σχεδόν σίγουρα ότι πάλι δεν θα γίνει κάτι. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Όχι, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και μάλιστα έχει βγει και δεν μπορώ να σας εκτιμήσω πόσο μπορεί να είναι κάτι που να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας. Όχι, τέλος, σίγουρα είναι κάτι που είναι ανασταλτικός παράγοντας. Άλλωστε έχει δοθεί, υποτίθεται, ήδη στον ανάδοχο που εκτελεί την οτοπία. Υπάρχουν τα χρήματα που έχουν ψηφιστεί από την κοινότητα, από τη δημοτική κοινότητα Δράμας ήδη από το 2020 για τις διαγραμμίσεις. Τα οποία είναι χρήματα που έχουν δεσμευτεί, υπάρχουν στον Δήμο Δράμας. Οι διαβάσεις παραμένουν όμως στην διατραγική κατάσταση ως τώρα. Αυτό που απορούσα και λέω, υπήρχε μια συζήτηση για το master plan, το οποίο έφερε κάποιους ειδικούς, ο κύριος Αποστολίδης στη Ρέικαπ, και αυτό είπε, ποιο master plan εμείς μπορούμε να μιλάμε. Αυτούς τους ανθρώπους, αν είναι ντροπή να τους κυκλοφορήσουμε στην πόλη, θα δουν την πόλη, το χάλι που υπάρχει στους κεντρικούς δρόμους και θα απορρίσουν. Πραγματικά είναι μια εικόνα που δεν θυμάει κανέναν μας. Μας εκθέτει σε όλους τους επισκέπτες της Δράμα και δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί και τόσους μήνες. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό που απορούσα, που εξέτεσα ως προσωπική απορία, είναι αν είστε τόσο αδιάφοροι, τόσο ανίκανοι, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για αυτό το θέμα. Ζούμε την ίδια κατάσταση εδώ και 2,5 χρόνια και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ο Δήμος Δράμας. Σε μια πόλη, σε μια περιοχή, δεν θα πρέπει οι διαβάσεις των πεζών να είναι ευδιάκριτες? Οι διαβάσεις των πεζών πρέπει να είναι διάκριτες και πρέπει να σέβονται και οι οδηγοί και να καταλαβαίνουν πού βρίσκονται αυτές. Και μάλιστα το έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη, σε παλιότερη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ότι αν αυτό δεν το επιλύσετε και υπάρχει κάποιο ατύχημα, θα υπάρχει και ποινική ευθύνη για όλους σας, για Δημοτική Αρχή, τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δημιουργεί πολλές αιστείες μάλλον πιθανών ατυχημάτων και στο κέντρο της πόλης που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε καμία κίνηση από τη Δημοτική Αρχή, περιμένουμε και βασικά απλά θέματα όπως είναι αυτά, τα θέματα της καθημερινότητας, που ο βαθμός που έχει λάβει είναι πάρα πολύ χαμηλός.